Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Άρης Γιαννακίδης, βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι στο σημείο όπου ξεκίνησαν επιτέλους οι εργασίες του δρόμου Μάνδρα Ψαθάδες στον Εύρο, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την έναρξη του έργου, αφού στο συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου, εξαιτίας της επικινδυνότητάς του, έχουν χάσει τη ζωή τους εκατοντάδες συνάνθρωποι μας. Το έργο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα έχει ολοκληρωθεί και θα έχει παραδοθεί προς χρήση στους επόμενους 3 μήνες. Μετά από πολλές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρίες και κυρίως μετά από τόσο αίμα που έχει χυθεί στο κομμάτι του δρόμου Μάνδρα Ψαθάδες στον Εύρο, οι πρώτες μπουλντόζες μπήκαν στο σημείο και άρχισαν οι εργασίες προκειμένου ο δρόμος να έχει ολοκληρωθεί μετά από 3 μήνες. Ο δρόμος, στον οποίο έχουν χαθεί πολλοί συνάνθρωποι μας και άλλοι τόσοι που έχουν τραυματιστεί σοβαρά, σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμος ώστε να δοθεί σε κυκλοφορία το πιο επικίνδυνο κομμάτι του. Είχαμε πει ότι ολοκληρώθηκε υποκατάσταση του αναδόχου, έχουν γίνει συμβασιοποιήσεις. Τώρα είναι σε εξέλιξη αυτό το έργο. Το χρονοδιάγραμμα είναι ότι σε ένα περίπου τρίμηνο από σήμερα το έργο αυτό θα δοθεί σε κυκλοφορία και στόχος μας είναι μέσα στο καλοκαίρι να ολοκληρωθεί και να δοθεί σε χρήση προς τους συμπολίτες μας και η παράκαψη των λαβάρων. Η κατασκευή του συγκεκριμένου κομματιού 1 χιλιόμετρου περίπου είναι μόνο ένα μέρος του συνολικού έργου του κάθε του άξονα Αρδάνιο-Δημότυχο, το οποίο θα είναι έτοιμο σε 14 μήνες περίπου. Ξεκίνησε ήδη, όπως βλέπετε σήμερα, ένα έργο το οποίο έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και αρκετά χρόνια. Ένα έργο καρμανιόλα, όπως το είπατε. Να το πούμε άλλη μια φορά ότι γίναν γύρω στα 95 ατυχήματα σε αυτό το κόβο. Πάνω από 20 νεκρούς θρηνήσαμε και επιτέλους ξεκινάει σήμερα αυτό το έργο. Ελπίζουμε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, γιατί είναι ένα έργο που έχει καταντήσει σαν τη Σάρτας το γεφύρι. Είμαστε που είμαστε απομονωμένοι εδώ από όλα τα άλλα πράγματα, τουλάχιστον έχουμε ένα δρόμο για να κατεβαίνουμε στην Αλεξανδρούπολη. Η Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Γεωργία Νικολάου τόνισε πως γίνονται συντονισμένες προσπάθειες και με το σωστό χειρισμό όλο το έργο θα έχει υλοποιηθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, δίνοντας βαρύτητα αρχικά στο σημείο Μάνδρα Ψαθάδες εξαιτίας της επικινδυνότητας. Να πούμε ότι είναι γεγονός πλέον. Πριν από μία εβδομάδα, μιλώντας στη Δέλτα Τηλεόραση, είπαμε ότι ξεκίνησε. Από κάποιους δεν έγινε πιστευτό και θα είχαν το δίκιο τους να μην το πιστεύουν. Σήμερα όμως είμαστε εδώ επίσης για να το δούμε πραγματικά το έργο αυτό να γίνεται. Είναι σημαντικό για την περιοχή μας, είναι σημαντικό για την κοινωνία του Εύρου. Η προσπάθεια γίνεται από όλους για να δοθεί στην κυκλοφορία στο δυνατόν πιο γρήγορα.